Γήπεδο Καλαμόνα, πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του Χρήστου Κιωσέ, 3-0 απέναντι στην Πετρούσα. Βλέπουμε το ρέφερι της αναμέτρησης, τον Άνθιμο Καλωσίδη, με τους δύο βοηθούς, τον Στέφανο Τζιρτζίδη και την κυρία Ζάχαρη. Πάμε να δούμε δεκάδες για τις δύο ομάδες, για τους γηπεδούχους. 1 Ματζιόρης, 2 Αλμανίδη Στέφανος, 3 Ντόβας, 4 Κοπαράνης, 5 Άρης Νικολαίδης, 6 Μπερμπερίδης, 7 Αλμανίδης Θόδωρος, 8 Τάσος Παναγιώτου, 9 Στέφανος Ιωαννίδης, 10 Μπάμπης Πρεπερίδης και αρχηγός και 11 Βέης. Στον πάγκο Βουβαλίδης, Χρήστος Παναγιώτου Καγιάογλου, Τάσιου Πατσούκης και Σαβίδης. Πάμε και στη δόξα Πετρούσας του Δημήτρη Κυριακίδη. Παρέταξε Χαραπαντίδη Ξενίδη, Γιαγκούλα Τζάρτζαλο Νίκο Κοκοτσάκη, Αυγητίδη Φόρη Παναγιώτου Κυριακίδη Σταύρο, Βαγγέλη Δροσίδη Καλέργη και Ντόμπρο. Στον πάγκο Κωνσταντινίδης Κύρτσης Αντωνιάδης, Χαραλαμπίδης Μιχαηλίδης και Γαϊδάτζης. Πάμε να δούμε λοιπόν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ο Άρης Καλαμόνα πέτυχε ένα πολύ γρήγορο γκολ, αυτό εδώ στο δεύτερο λεπτό, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Περμπερίδης εκτελεί το φάουλ, ανάποδη κεφαλιά του Κοπαράνη. Δεν μπορεί να διώξει την μπάλα ο Δροσίδης, από κοντά ο κεντρικός αμυντικός, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της κατηγορίας, ο Άρης Νικολαίδης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Άρη Καλαμόνα, μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ βλέπετε, Περμπερίδης στο φάουλ, πρώτη κεφαλιά Κοπαράνη, διώχνει ο Χαρπαντίδης πρώτο Ιωαννίδη. Η μπάλα έρχεται στικτοδό στο Δροσίδη που δεν προλαβαίνει να τη δράσει. Βλέπετε εδώ στο διώξιμο του Χαρπαντίδη. Εδώ βρίσκει η μπάλα στο κεφάλι του Δροσίδη. Στρώνεται ουσιαστικά στον Άρη Νικολαίδη, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να γράψει το 1-0 για την ομάδα του Άρη Καλαμόνα. Εδώ και πάλι ο σκόρερ, ο Άρης ο Νικολαίδης, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Στο 17, κόρνερ με τον Ξενίδη για την Πετρούσα. Από δεξιά, κεφαλιά του Κοκοτσάκη, λίγο out η μπάλα. Πολύ καλή κεφαλιά από το κεντρικό αμυντικό, τον Νίκο του Κοκοτσάκη στο 17. Πάμε στο 18. Νέα σέντρα από τον Γιαγκούλα. Η μπάλα περνάει από όλους. Έρχεται στο φόρι τον Παναγιώτου, ο οποίος την κερδίζει, μπαίνει στην περιοχή. Σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Στο 18 η φάση για την ομάδα της Πετρούσα. Στο 24 Καλέργης από το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Αδύναμο σουτ. Ο Ματζιόρης μπλοκάρει την μπάλα και ο κυνικός Καλαμόνας, δείτε εδώ, δεύτερη τελική του στο μάτς. Στο 28, βολέ του Ματζιάρη. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Περμπερίδης ο αρχηγός με μία πολύ ωραία πάσα. Ιωαννίδης περνάει από τον Τζάρτζαλο. Το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 το γκολ για την ομάδα του Καλαμόνα. 2-0. Δύο ευκαιρίες, δύο γκολ στο πρώτο μισάωρο για τους ψυχωμένους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν βρεθεί στη διαχωριστική ζώνη πριν από αυτό το μάτς και τώρα ανεβαίνουν από τους 9 στους 12 με μία πολύ σημαντική νίκη. Και πάλι εδώ Ιωαννίδης κέρδισε τον Τζάρτζαλο. Πρόλαβε και την έξοδο του Χαρπαντίδη, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μπερμπερίδης, 2 assist στα 2 πρώτα γκολ της ομάδας του στο δεύτερο λεπτό και στο 28 το 2-0. Εδώ ένα φάουλ του Ιωαννίδη πάνω στον Σταύρο Κυριακίδη στο 45. Σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου ο Άθιμος Καλωσίδης και εδώ δεν ξέρω τώρα, διαμαρτύρεται ο Δημήτρης ο Κυριακίδης, ο προπονητής της Πετρούσας. Δεν ξέρω αν είναι για τον χρόνο ή για κάποια άλλη περίπτωση. Πάντως ο Άθιμος Καλωσίδης έχει σφυρίξει το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ και ο Λάζαρος Ξενίδης και ο Κοκοτσάκης διαμαρτύρονται. Λήξη ημιχρόνου 2-0 Καλαμόνας Πετρούσα στο πρώτο μέρος. Πάμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Στο 51 η Πετρούσα ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο μάτς. Ένα σιρτό σουτ από το Σταύρο Κυριακίδη, μπάλα θα περάσει out στο 51. Πάμε στο 53 και πάλι Πετρούσα στην επίθεση. Ωραίο τακουνάκι από τον Ντόμπρο μέσα στην περιοχή. Η κίνηση από τον Γιαγκούλα, η σέντρα θα απομακρύνει ο αρχηγός ο Μπερμπερίδης. Και πάει να βγει στην κόντρα με τον Αλμανίδη τώρα ο Καλαμόνας. Προσπαθεί να περάσει ο Αλμανίδης. Μία-δύο τρίπλες. Περνάει όποιον βρει μπροστά του ο Αλμανίδης. Θα παίξει δίπλα στον Τάσο τον Παναγιώτου. Έξυπνο σουτ με το εξωτερικό φάλτσο του Παναγιώτου. Ο Χαρπαντίδης θα διώξει την μπάλα. Από την Πετρούσα ξεκινήσαμε σε φάση και στην κόντρα χτύπησε η ομάδα του Καλαμόνα. Ο Ξενίδης κάνει μία σέντρα. Απομακρύνει ο Άρης ο Νικολαίδης ο σκόρερ του 1-0 με τάκλιν σε κόρνερ στο 61. Πάμε στο 66 για να δούμε την επόμενη φάση για την Πετρούσα. Ένα κόρνερ από αριστερά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, Καλέργης γυρίζει, η μπάλα θα περάσει out. Νέα προσπάθεια με τον Σταύρο Κυριακίδη για την ομάδα της Πετρούσας. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα περνάει από όλους, περνάει και από τον Φόρη Παναγιώτου. Θα καταλήξει εκτός εστίας out. Ο Καλαμόνας σε μια επίθεση με Τάσο Παναγιώτου, ο οποίος ανεβάζει τον αρχηγό του τον Μπερμπερίδη. Πολύ ωραίο γύρισμα. Χαρπατίδης με το ένα χέρι κατεβάζει την μπάλα. Ο Κοκοτσάκης απομακρύνει από την άμυνά του στο 78. Πάμε στο 85, ένα κόρνερ για την Πετρούσα, μια γυριστή κεφαλιά Ματζιάρης, δύσκολη επέμβαση με τη γροθιά, απομακρύνει πριν γίνει επικίνδυνος ο Δροσίδης σε αυτή τη φάση. Κόρνερ από δεξιά για την ομάδα της Πετρούσας, εκτελείται Κοκοτσάκης, πάει να πάρει τη κεφαλιά Παναγιώτου, θα κάνει ένα σουτ, διώχνει άμυνα του Καλαμόνα, πολύ καλός αμυντικά ο Καλαμόνας σε αυτό το μάτς.
Δεν δέχτηκε τις πολλές ευκαιρίες από την Πετρούσα. Νέο κόρνερ τώρα, νέα απομάκρυση των αμυντικών. Πάει να μπει ο Ξενίδης στη φάση. Πήρε για να γίνει ένα σουτ εκεί από τον Κωνσταντινίδη. Νέο σουτ. Η μπάλα θα βρει στα σώματα εδώ διαμαρτυρίες για χέρι του Κοκοτσάκη. Σε αυτή τη φάση, στο κοντινό σουτ που έκανε. Εδώ δείτε, πάει να διώξουν οι αμυντικοί. Η μπάλα στρώνεται στον κεντρικό αμυντικό τον Νίκο Κοκοτσάκη που κάνει ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα βρίσκει πάνω στον Στέφανο Αλμανίδη. Αν είδα καλά, ο ρέφερι τη αναμέτρηση έδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Εδώ πολύ δυνατό το σουτ από τον Κοκοτσάκη. Εδώ βλέπετε στο γύρισμα. Πάει να κάνει το σουτ ο Κοκοτσάκης, γυρίζει ο Αλμανίδης, ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η κεφαλιά του Ντόμπρου μέσα στην περιοχή, νέο σουτ από τον Κυριακίδη, μπάλα πάνω από τα δοκάρια, πίεσε η Πετρούσα στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθώντας να βρει τη μείωση, δεν τη βρήκε και έτσι μπήκαμε στο 90-1, επίθεση για την ομάδα του Καλαμόνα, ωραία κίνηση από αριστερά, το γύρισμα, το σουτ πάνω από τα δοκάρια από τον Βέης, από το ωραίο γύρισμα του Χρήστου Παναγιώτου. Ο Βέης σούταρε πάνω από τα δοκάρια στο 90. 91, Θόδωρος Αλμανίδης μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, απομακρύνει ο Τζάρτζαλος, η μπάλα δεν απομακρύνεται, μένει στην κατοχή των παιχτών του Καλαμόνα, ένα σουτ ο Χαρπαντίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ένα φάουλ που εκτελείται πολύ γρήγορα για τον Καλαμόνα. Παίρνει την μπάλα ο Μπερμπερίδης, σουτάρει και σκοράρει στο 92 το κερασάκι στην τούρτα το 3-0. Πολύ έξυπνη η γρήγορη εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα στα δίχτυα, το γκολ το 3-0 για την ομάδα του Καλαμόνα. Και εδώ οι πανηγυρισμοί και από τον πάγκο και από τους παίκτες της ομάδας. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τους γηπεδούχους που από την αρχή φάνηκε ότι το θέλουν περισσότερο. Βλέπετε εδώ τη γρήγορη εκτέλεση του φάουλ από τον Χρήστο Παναγιώτου και με μία το γκολ από τον Μπερμπερίδη. Τον Σάκη τον Μπερμπερίδη, όχι τον Μπάμπη τον Μπερμπερίδη. Ένα μη χωρίζει το επίθετο. Το 2 τελικό αποτέλεσμα. Καλαμόνας Πετρούσα 3-0. Πολύ σημαντική νίκη για τους γηπεδούχους. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι που η εξέλιξή του δεν ήταν καλή για μας. Πιστεύαμε ότι μετά την νίκη της προηγούμενης Τετάρτης θα ερχόμασταν εδώ και θα είχαμε πάλι ένα θετικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως με αρκετά ατομικά λάθη το ξεκίνημα του παιχνιδιού δεχτήκαμε ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό, το οποίο από εκεί και ύστερα μας τύχησε πάρα πολύ στη λειτουργία της ομάδας, γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε καινούς χώρους. Ο αντίπαλος πετυχαίνοντας τον γκολ έκλεισε αρκετά τους χώρους στην άμυνα και στο κέντρο του γηπέδου και δυσκολευτήκαμε να βρούμε διαδρόμους ώστε να δημιουργήσουμε κάποια ευκαιρία και να πετύχουμε κάποιο γκολ. Και το δεύτερο το γκολ ήταν γκολ πάλι από λάθη. Δυστυχώς όταν παίζεις με μια ομάδα που έχει μια δυναμική και προηγείται στο ημίχρονο ήδη 2-0, δεν είναι εύκολα τα πράγματα να το γυρίσει το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε παρόλα αυτά. Νομίζω ότι σε όλο το παιχνίδι είχαμε τον αντίπαλο στο μισό γήπεδο και φυσικά αυτός ήταν επικίνδυνος στις αντιπιθέσεις. Μια-δυο ευκαιρίες που βρήκαμε δεν μπορέσαμε να τις μετουσιώσουμε σε γκολ και έτσι βρεθήκαμε στο τέλος να γνωρίσουμε την κινήτα σήμερα και να μείνουμε ξανά πίσω στη βαθμολογία. Θεωρώ ότι τα παιδιά είχαν μια διάθεση, προσπαθήσαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, προσπαθήσαν να βρουν διαδρόμους, αλλά ήταν, όπως είπα και προηγουμένως, ήταν λίγο δύσκολο γιατί ο αντίπαλος αμυντικά λειτουργήσε, θεωρώ, εξαιρετικά. Θα δώσω συγχαρητήρια στον Καλαμόνα για την νίκη του και εμείς να σηκώσουμε κεφάλι και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, εντάξει, δεν έχει μεγάλη απόσταση από αυτά που λέει ο Δημήτρης, έτσι πήγε το παιχνίδι. Το μόνο όπλο που είχαμε σήμερα και έπρεπε να έχουμε, γιατί ερχόμαστε από πολλά προβλήματα γενικά η ομάδα μας, ήταν να παίξουμε αμυντικά και ό,τι βρούμε στο χώρο. Απλώς μας βοήθησε η μπάλα πολλές φορές, ξέρετε, όταν νωρίς προηγήσει, ήρθε και το δεύτερο γκολ. Από εκεί και πέρα ήταν λίγο πιο εύκολο για μας να συναντηθούμε λειτουργία, να είμαστε ακόμα πιο ταγμένοι. Ό,τι υποφέραμε στο παιχνίδι σίγουρα έτσι ήταν, γιατί είχε το πλήρω το κρούσα, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά σε όλο το κομμάτι αυτό και προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποιες κόντρα επιθέσεις, δεν το καταφέρουμε στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο, όσο άνοιγε το παιχνίδι, νομίζω μπορούσαμε να... Μάλλον είχαμε προϋποθέσεις να κάνουμε κάποια φάση περισσότερο. Το σημαντικό για μας είναι ότι πήραμε τους 3 πόντους που τους χρειαζόμαστε. Εντάξει, δείξαν αυταπάρνηση τα παιδιά στο σημερινό παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί, γιατί θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, ειδικά στη δημιουργία, γιατί δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε εύκολα σήμερα μπάλα. Και πάρα πολύ δουλειά στις αντοχές. Εκεί πέρα συνεχίζουμε, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Δημήτρη και προχωράμε.